διώκουν να συζητάμε για το δικό τους πρόγραμμα. Όμως το πρόγραμμα, το μνημονιακό όπως έχει αποκληθεί, έχει αποδειχθεί ότι είναι και κοινωνικά καταστροφικό και οικονομικά αναποτελεσματικό. Αυτό το πρόγραμμα χρειάζεται συνέχεια ένα εκ των δύο ή και τα δύο. Το πρώτο να επιφέρει και άλλη κοινωνική καταστροφή σε μισθούς, συντάξεις. Τώρα θέλετε να κουβεντιάσουμε τι έχει κάνει εκ παραδρομής στο ΤΑΙΠΕΔ, τι κάνανε προχτές και ξεπουλάνε τα πάντα. Ή εξωτερική χρηματοδότηση με συναπακόλουθο και νέα μνημόνια. Χάνεται, κατά την άποψή μας, πολύτιμος χρόνος. Και ο πολύτιμος χρόνος χάνεται γιατί πρέπει να έχουμε διαφορετικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο δεν θα εστιάζεται όπως γίνεται τώρα στις επικουρικές συντάξεις, οπότε θα γίνει σε άλλα ζητήματα, στο ποιος είναι το σύνηθες υποζύγιο, ο εργαζόμενος, ο μισθωτός. Το πρόγραμμα που δεν χρειάζεται να κάνουμε την ταυτότητα διαχωρισμό, οι εργαζόμενοι και οι φορολογούμενοι, μα οι ίδιοι είναι. Στην τεράστια πλειοψηφία οι ίδιοι είναι. Και το πρόγραμμα το οποίο θα λέει, έχω ένα εθνικό σχέδιο το οποίο θα στηρίζεται στην προστασία, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στο γεγονός ότι πρέπει να επαναφέρω ορισμένα πράγματα, να λύσω ορισμένα πράγματα, να προσαρμόσω ορισμένα πράγματα και το οποίο θα έχει και τη δική μου αξιοπρέπεια μέσα. Κεντρικό λοιπόν ζήτημα πάνω σε αυτό είναι το ζήτημα του χρέους. Μάλιστα. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Θα πάω σε εσάς σε λίγο, κυρία Μανολάκου, να ρίξουμε μια ματιά στο Σύνταγμα, να δούμε τι γίνεται. Χριστίνα Τσιόκρη είναι.